Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης και σε αυτή τη σειρά των βίντεο θα προσπαθήσω να σε εξηγήσω μερικά πράγματα για τις GoPro. Πολλοί κόσμος με ρωτάει τι ρυθμίσεις να βάλει στην GoPro του. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να φτιάξω μια σειρά από βίντεο που να εξηγώ μερικά πράγματα για τις κάμερες αυτές. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο βίντεο θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και να ασχοληθώ στις ρυθμίσεις της GoPro στα τετρακόπτερα, γιατί έχω αρκετές απορίες από φίλους στο χώρο αυτό. Στα τετρακόπτερα λοιπόν, προσωπικά οι ρυθμίσεις που έχω είναι οι εξής. Μέγεθος χρησιμοποιώ 2,7K, συνήθως πετάω με την 3 Plus Black. Δεν τραβάω 4K γιατί είναι δύσκολο ακόμα στα PC, αν και έχω καλό PC, να μπορέσουμε να κάνουμε την επεξεργασία και όλα αυτά. Ακόμα δεν υπάρχουν τόσες πολλές συσκευές που θα μπορέσουν να παίξουν το 4K το βίντεο, οπότε το αφήνουμε αυτό λίγο προς την άκρη. Βέβαια μπορούμε στα 4K να το φέρουμε 4 φορές πιο κοντά το πλάνο μας, είναι πολύ βολικό, και στα 2,7 2 φορές δηλαδή μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά και αυτό μας βολεύει. 30 frames το δευτερόλεπτο λοιπόν, ή 60 αν έχω την 4 Black, αλλά θέλει αρκετό φως για τα 60 frames per second. Το ProTune τώρα. Το ProTune το έχω πάντα on, είτε τραβάω με το τετρακόπτερο είτε όχι. Και είναι μεγάλη κουβέντα το τι είναι και τι κάνει. Επιγραμματικά θα σας πω ότι το ProTune ουσιαστικά είναι το camera raw που έχουν άλλες κάμερες. Μπορούμε να κάνουμε στο post-production πολλά πράγματα, να φωτίσουμε σκοτεινά σημεία, να δώσουμε λεπτομέρεια, το δυναμικό εύρος δηλαδή δεν χάνεται, και να φέρουμε το clip στα μέτρα μας είτε χρωματικά είτε φωτεινότητα, να δώσουμε το mood που θέλουμε. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιώ τώρα εγώ είναι white balance, cam raw. Ανάλογα με την περίπτωση, αν μιλάμε για τετρακόπτερο τότε βάζω cam raw, γιατί η πληροφορία υπάρχει στο αρχείο λόγω ProTune και μπορώ να το αλλάξω στο post-production αργότερα. Έτσι δεν έχω θέματα με την κάμερα να αργεί να αλλάξει το white balance από οριζόντια σε κάθετα συνήθως, ή όταν γυρίζουμε κοντά ή μακριά στον ήλιο. Το κάνω στο post-production, το φέρνω στο κλίμα που θέλω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χρώμα τώρα. Καλύτερα είναι να τραβάμε σε flat, γιατί μετά μπορούμε να κάνουμε color balance και color grading στο Premiere ή ακόμα και από το GoPro Studio να φτιάξουμε το χρώμα όπως το θέλουμε εμείς. Για καθημερινή χρήση όμως τώρα το GoPro Color είναι μια χαρά πιστεύω. Πάλι υπάρχει πληροφορία στο αρχείο λόγω ProTune και μπορούμε να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας. ISO Limit πάντα βάζω 400 για να μην έχω κόκο. Sharpness είναι στο medium, μου αρέσει να φαίνεται έτσι λίγο sharp, crisp η εικόνα, αν και αυτό πάλι μπορούμε να το έχουμε στο low, η πληροφορία πάλι υπάρχει στο αρχείο και μπορούμε στο post-production να το επαναφέρουμε, να το φέρουμε εκεί που θέλουμε. Φωτεινότητα, simple EV, το αφήνω στο 0, η μόνη φορά που το αλλάζω αυτό είναι σε μερικά night laps, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο για αυτά. Αυτά για τις ρυθμίσεις λοιπόν, μπορείτε να δείτε μερικά βίντεο που ακολουθούν, είναι ένα κλιπάκι, δύο κομμάτια, το έχω cam raw όπως είναι με το ProTune, με τις ρυθμίσεις που σας είπα, και μετά το έχω κάνει color grade, color correct μάλλον, color grade δεν το έχω κάνει, το color correction είναι να φέρουμε τα χρώματα σε αυτά που έβλεπε το μάτι μας εκείνη τη στιγμή. Το color grade είναι να αλλάξουμε τελείως το χρωματισμό του βίντεο και να δώσουμε ένα άλλο mood, μια άλλη αίσθηση. Να το κάνουμε πιο σινεματικό, πιο χολιγουδιανό, πιο ζεστό, πιο κρύο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτά λοιπόν για τις ρυθμίσεις. Πάντα μην ξεχνάτε ότι στα τετρακόπτερα χρειάζεται ND φίλτρο. Θα ασχοληθούμε με αυτά στο επόμενο βίντεο. Και ελπίζω να τα λέμε συχνά.